δούμε στην Αγορόλη και με τον τρόπο που ήρθε. Να το δούμε στην Αγορόλη 40 λεπτά με τον πόρο περιστέριο και ξέρω πότε θα περιστέριο στην κατηγορία μας. Τώρα το μεγαλύτερο είναι πολλά πράγματα μικρά τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε τα παιδιά. Σίγουρα δεν έχω παράπονα από την προσπάθειά τους. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να κοιτάξουν στα μάτια και να διεκδικήσουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ούτε τα τελευταία τα κλάσματα δευτερολέπτου που μείνανε μια ενδεχόμενη νίκη από την ομάδα του Περιστερίου. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά για το μάτς. Εγώ θα πω σίγουρα περισσότερα από τα παιδιά. Στις προπονήσεις μένει να δώσω συγχαρητήρια καταρχήν στους παίκτες με τη μεγάλη προσπάθεια και τους συνεργάτες για όλο αυτό το διάστημα που είναι εδώ στην ομάδα και προσπαθούν να προσαρμόσουν στο παιχνίδι τους ομάδες και τις ανάγκες της ομάδας και από εκεί πέρα ξεκινούν στην ευθύνη και στην συνέχεια. Όπως είπατε, δεν έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα, είχαμε όμως και δύο τραυματίες. Αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Σίγουρα αυτό έπαιξε τον ρόλο του κατά τη διάρκεια της ομάδας γιατί δεν μπορούσαμε να αποτελεθούμε όπως θα θέλαμε. Εντάξει, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ένας παίκτης και δύο παίκτες άλλη προπόνηση εκτός από το ρωτήσιο που είναι στο παιχνίδι μας δημιουργούμε και μέσα στην εβδομαδιαία και κλείνω το προπόνηση. Οπότε εκ των όρων είναι εκ των προτέρων πρόβλημα οπωσδήποτε λείπει είτε ο καλύτερος ή ο μεγαλύτερος ή ο πιο εύκολος παίκτης είτε ο μικρότερος στην ομαλή ροή της διαδικασίας της ομάδας μας στην εβδομάδα. Καλή εμφάνιση όμως μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Εγώ νομίζω ότι πλέον από εδώ και πέρα αφήνουμε το μάτσο με το Περιστέρι. Κοιτάμε να δουλέψουμε τις επόμενες μέρες, έχουμε το επόμενο μάτσο 15 μέρες στη Λευκάδα. Θα δούμε τα λάθη, θα τα λύσουμε. Από εκεί πέρα τελείωσε. Κανείς από τα σιχαρίκια μόνο δεν έγινε καλύτερος. Αν μείνει εκεί, αρκεί να δουλέψει, να παίρνει το κεφάλι κάτω και να συνεχίσει την προσπάθεια. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μακρύ και δύσκολο. Είναι ένας παραθώνιος, είμαστε άρτη αγωνιστικοί, έχουμε ακόμα 26 αγωνιστικές. Υγεία να έχουμε και να συνεχίσουμε να, έχουμε, να δουλεύουμε με τον ίδιο. Εμείς πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον από τη βράδυ αυτή που ήταν σήμερα και ακόμα περισσότερο. Είναι ένα εκτός έδρας περισσότερο. Χρειάζεται προσοχή μια αντίπαλη όπως είπατε και εσείς, η οποία έχει υψηλούς στόχους. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουμε να 15 μέρες να δουλέψουμε αυτό το μάτι. Όπως έχω ξαναπεί, κοιτάμε τα δεδομένα να ανοίξουμε σωστά. Αυτή τη στιγμή θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση εδώ με τα παιδιά που είναι τραυματίες να δούμε στο κεφάλι όλα αυτή τη εβδομάδα. Θα πάρουμε κάποιες ανάσεις και από εκεί πέρα ξεκινάμε τα δουλειά για το, και για τον επικίνδυνο αντίπαλο αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τώρα ένα σουτ θα βάλει άλλο. Είμαστε σχεδόν στην τελευταία φάση που μας έγινε το κάρφωμα. Έτσι με μπάσκετ, εντάξει. Θα πάρω τα φάρια. Μπαίνει δίσκα σε αυτό και έναν καλό παίκτη του Τούτου Κλάρα, τον οποίο εν μέρει καταφέρετε να τον αντιμετωπίσετε, αλλά το δεύτερο ημίχρονο κυνηγά όμως έβαλε πάρα πολύ σουτ. Ήταν αυτό ένας καθοριστικός παράγοντας. Σίγουρα ήταν ένας διαμάντης για την κατηγορία. Απίστευτος παίκτης, τόσα χρόνια που πολύ έμπειρος. Βρήκε τους τρόπους, είχαμε δουλέψει πολύ πάνω του, αλλά είναι παίκτη της τέλειας κλάσης που θα βγάλει το φίδι από λίγο. Αυτό δείξατε ένα πολύ καλό πρόσωπο σήμερα. Αυτό σας δίνω σε πρόβλημα. Σίγουρα είμαστε ομάδα που δεν φοβάται κανένα. Προχωράμε. Έχουμε τώρα δύο εβδομάδες να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα με καλή ψυχολογία θα θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά εντάξει. Επόμενος αντίπαλος, η δόξα Λευκάδας στη Λευκάδα. Τι πρέπει να προσέξουμε? Εντάξει, αυτό που είπα κιόλας, έχουμε δύο εβδομάδες να δουλέψουμε πάνω στο παιχνίδι. Θα δούμε, έχουμε πολύ καλούς παίκτες και αυτοί γεμάτο ρόστερ. Θα δούμε. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας.